Καλημέρα και πάλι, παιδιά. Αυτό που λέγαμε. Καθυστερήσεις, αυξημένη κίνηση. Θα δείτε τώρα, είμαστε λεωφόρο Αθηνών και Κηφισό. Βλέπετε, η άνοδος έχει μποτιλιάρισμα. Πάνε σχεδόν σημειωτών τα αυτοκίνητα και τα διορεύονται εκεί κάδος που βλέπετε. Πραγματικά και οι δρόμοι, λοιπόν, οι περιφερειακοί, αλλά και το κέντρο, πραγματικά καθυστερήσεις μεγάλες. Υπάρχει ένα κυκλοφοριακό έφραγμα, θα έλεγα, αυτή τη στιγμή, που θα διατηρηθεί μέχρι τις 11, ίσως 11 με 12 σπάσει για μία ώρα. Και από τη μία, που παίζουμε την υπομονή και με τα νεύρα των πολιτών άνευ λόγου. Άνευ λόγου στην πραγματικότητα. Βέβαια, εμείς, Γιώργο, επειδή βλέπουμε την εικόνα τώρα, που μας στέλνετε εσείς, παράλληλα όμως πριν λίγο ο Βασίλης Μητρόπουλος μας έδειχνε και την εικόνα, αν δεν κάνω λάθος, εδώ από το παραλιακό μέτωπο, εδώ σε εμάς. Όπου εδώ τα πράγματα είναι μια χαρά, τουλάχιστον σε αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή δεν έχει φτάσει ακόμα. Ναι, δεν έχει φτάσει. Γιατί σε λίγο θα αρχίσει και εδώ να γίνεται ο λαιμός του μπουκαλιού. Σε ποιο σημείο είσαι ακριβώς, Γιώργο, να ξαναπούμε? Παιδιά, δεν βλέπετε. Σημειωτών, λοιπόν, είμαστε συμβολή των οδών Κηφισό και λεωφόρο Αθηνών, την παλιά λεωφόρο Καβάλας. Βλέπετε αυτοκίνητα, πάνε πρώτη Δευτέρα. Και σας λέω, μέχρι τις 10, 10 και μισή θα είναι αυτό που βλέπουμε. Θα σπάσει για περίπου μια ώρα και από τη μία και μετά, έτσι 2-3, με κορύφωση 5 το από μεσήμερο, 4.30, εδώ πάλι θα γίνεται χαμός και στα δύο ρεύματα. Ήδη θα δείτε, θα κάνει κίνηση ο Γιάννης ο Κούβαρης, να δείτε και αριστερά που έρχονται τα αυτοκίνητα από Καβάλας για να πάνε πάνω, έτσι, ή για να πάνε προς Πειραιά ή προς Κηφισιά. Και εκεί υπάρχει κίνηση. Σας λέω, μποτιλιαρισμένοι οι περιφερειακοί δρόμοι. Φανταστείτε που ήμουν πριν λίγο στο κέντρο της Αθήνας. Όλοι οι δρόμοι, η Συγκρού, Πανεπιστημίου, Πατησίων, Αχαρνών, πραγματικά φτάνει, υπάρχει Γιώργο, έλεος, κυκλοφοριακό έφραγμα. Εδώ είπαμε τα, λοιπόν, και από νωρίς ότι εδώ δεν υπάρχει ίχνος ευαισθησίας των συνδικαλιστών του μετρό, αυτών που δήθεν ομνίων στους πολίτες και στο να μην ταλαιπωρηθούν, δημιουργούν ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα, παιδιά.